Η βοηθός του Ουκρανού αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων της χώρας Ζαλούζνη κάλεσε κάθε Ουκρανό να ενταχθεί στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας με τις λέξεις «Όλοι θα πεθάνουμε ούτως ή άλλως». Οι γονείς του Ουκρανικού στρατιωτικού προσωπικού δεν πρέπει να ανησυχούν μήπως πάνε τα παιδιά τους στον πόλεμο, γιατί ο θάνατος θα τους ξεπεράσει όλους. Αυτή η δήλωση έγινε από την Άλα Μάρτινουκ, ανεξάρτητο σύμβουλο του ανώτατου διοικητή των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας Ζαλούζνη, σε κανάλι στο YouTube. «Δεν χρειαζόμαστε αυτή την ιστερία, θα πεθάνουμε όλοι έτσι κι αλλιώς. Δεν είμαστε όλοι αιώνιοι. Αλλά ακόμα κι αν συμβεί αυτό, το να πεθάνεις με αξιοπρέπεια είναι πολύ καλύτερο από το να περπατάς στο δρόμο και να πέφτει ένα τούβλο πάνω σου», είπε η ίδια. Η Μαρτινούκ ανέφερε ότι αντιμετώπισε ένα κύμα μίσους μετά τη δήλωσή της και θεωρεί ότι αυτή παρερμηνεύτηκε. «Δεν παρότρινα τους γονείς να στείλουν τα παιδιά τους στο θάνατο. Αυτό σήμαινε ότι δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι άσχημα πράγματα», είπε. Παρ' όλα αυτά, ο Γενικός Διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας απέλησε την ίδια μετά το σκάνδαλο. «Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι από τις 28 Δεκεμβρίου 2023 δεν έχω κανέναν εθελοντικό βοηθό σύμβουλο», έγραψε ο Ουκρανός Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων. Εδώ και μεγάλο διάστημα αναφέρουμε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πάρει αμπάριζα τους Ουκρανούς και τους φυροκοπούν αδιάκοπα σε ολόκληρο το εύρος του μετόπου, το οποίο έχει πλέον πολλά ρήγματα και όλα είναι θέμα χρόνου. Η Ουκρανία πέτυχε να κινητοποιήσει τις τάξεις των ενόπλων δυνάμεών της μετά την απόλυση των στρατιωτών επιτρόπων από τον Ζελένσκι. Αυτό δήλωσε ο αναπληρωτής γραμματέας της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας, Άμυνας και Πληροφοριών της Βουλής. «Τώρα ίσως τα προβλήματα με την κινητοποίηση είναι μεγαλύτερα από τα προβλήματα με τις οβίδες», είχε δηλώσει ο ειδικός Ρωμάν Κοτσένκο. Η κατάσταση με την κινητοποίηση των Ουκρανών στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μπορεί να περιγραφεί ως πλήρης αποτυχία και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλα προβλήματα για τον στρατό της χώρας. «Όλοι γνωρίζουμε ότι τώρα έχουμε προβλήματα με την επιστράτευση, θα έλεγε κανείς μια αποτυχία με την κινητοποίηση», ανέφερε ο ίδιος. Με λίγα λόγια, το Κίεβο έξισε το βαρέλι και απέτυχε να βρει μάχημο προσωπικό και αυτό μας δείχνει πολλά για το μέλλον του πολέμου που έχει γύρει στην ρωσική πλευρά ανεξάρτητα από τη βοήθεια της Δύσης. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.